τον υπόλοιπο κόσμο. Αναμένουμε κάποια αστάθεια στις αγορές καθώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Αλλά είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το Σευρωφυλάκιο και η Τράπεζα της Αγγλίας έχουν αναπτύξει σχέδιο έκτοτες ανάγκης και ο Υπουργός Οικονομικών και εγώ βρισκόμαστε σε στενή επαφή. Μάλιστα, βρισκόμασταν σε στενή επαφή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και σήμερα το πρωί. Για να καταστήσω σαφές, η Τράπεζα της Αγγλίας δεν θα διστάσει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα καθώς προσαρμόζονται οι αγορές και καθώς η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύσσεται. Αυτές οι οικονομικές προσαρμογές θα στηριχθούν από το ανθεκτικό οικονομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σύστημα το οποίο ενισχύσει η Τράπεζα της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών μας είναι τώρα 10 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση. Και η Τράπεζα της Αγγλίας έχει κάνει όλα τα απαιτούμενα stress test για αυτές τις τράπεζες, τα οποία ήταν πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με άλλες χώρες. Και ως αποτέλεσμα αυτών των πράξεων, έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 130 δισεκατομμύρια λιρών νέο κεφάλαιο και έχουμε πολύ υψηλής ποιότητας σε περιουσιακά στοιχεία στις τράπεζές μας. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Γιατί αυτή η κεφαλαιακή ρευστότητα δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να συνεχίζουν να δανείζουν στις βρετανικές επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Επιπλέον, προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία των αγορών, η Τράπεζα της Αγγλίας είναι σε θέση να παράσχει πάνω από 250 δισεκατομμύρια λιρών επιπλέον κεφαλαίων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τράπεζα της Ελλάδας επίσης μπορεί να εγγυηθεί αυξημένη ρευστότητα σε ξένο νόμισμα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Και αναμένουμε επίσης οι θεσμοί να αντλήσουν από αυτήν τη χρηματοδότηση όταν αυτό χρειαστεί, όπως επίσης περιμένουμε να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους πόρους προκειμένου να προσφέρουν επίστοση και έτσι να στηρίξουν τις αγορές αλλά και να στηρίξουν και τις άλλες οικονομικές υπηρεσίες προκειμένου να ωφεληθεί η πραγματική οικονομία. Τις επόμενες εβδομάδες η Τράπεζα θα αξιολογήσει τις οικονομικές συνθήκες και θα εξετάσουμε την ανάγκη λήψης περαιτέρω αποφάσεων. Πριν από λίγους μήνες, η Τράπεζα έκρινε ότι οι κίνδυνοι γύρω από το δημοψήφισμα αφορούσαν βραχυπρόθεσμη οικονομική αστάθεια και για να τους μετριάσει η Τράπεζα ανέπτυξε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αυτό το σχέδιο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο πυρήνας του οικονομικού συστήματος έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια και ότι είναι αρκετά ισχυρό. Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει διασφαλίσει ρευστότητα τόσο στη λίρα όσο και σε ξένα νομίσματα και όλοι αυτοί οι πόροι θα στηρίξουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς παρά την όποια αστάθεια που μπορεί να παρατηρηθεί. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να συμβουλεύεται αλλά και συνεργάζεται με όλες τις εγχώριες αλλά και διεθνείς αρχές προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να απορροφήσει τις οποιοδήποτε κραθασμούς και πιέσεις και να εστιάσει στην εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας. Αυτή η οικονομία θα προσαρμοστεί στις νέες εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα αναπτυχθούν με το πέρασμα του χρόνου και είναι αυτές οι δημόσιες αλλά και ιδιωτικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν το μακροπρόθεσμο οικονομικό μέλλον της Βρετανίας. Η καλύτερη συνεισφορά της Τράπεζας της Αγγλίας θα είναι να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο που της αναλογεί για την διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει και εμείς έχουμε λάβει όλα τα απαιτούμενα βήματα προκειμένου να προετοιμαστούμε για τις εξελίξεις που βιώνουμε και στο μέλλον δεν θα διστάσουμε να λάβουμε επιπλέον μέτρα προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο ρόλο μας, δηλαδή στον ρόλο του προστάτη της Βρετανικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ.